απόψεις για χιλιάδες τουρίστες αποτελούν οι παραλίες του Μαλεβιζίου. Σε όλες τις παραλίες ανανεώνεται ο εξοπλισμός, ενώ στην Αγία Πελαγία τοποθετούνται νέα σετ με ξύλινες ξαπλώστρες για τη μεγαλύτερη άνεση των λουόμενων, με το σετ να κοστίζει 10 ευρώ. Πέρυσι είχαμε κάνει ένα μικρό δείγμα με αυτές τις ξαπλώστρες τις ίδιες σε ένα τμήμα της παραλίας, το οποίο γινόταν ουρά από Έλληνες και ζητούσαν αυτές τις ξαπλώστρες, και φέτος πήραμε την απόφαση να κάνουμε όλη την παραλία έτσι, ώστε να μην έχουμε κανένα δυσαρεστημένο πελάτη. Είναι κάτι το οποίο ξεχωρίζει. Εντάξει, μπορεί να το πληρώνει ο άλλος πιο ακριβά, αλλά αξίζει και τον κόπο να με, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είναι πλαστικό, δεν σκουριάζει, δεν λερώνει εύκολα. Περιμένουμε από τις 15-20 του Μάη ύστερα να ξεκινήσει η σεζόν. Από την περσινή σεζόν η ΜΑΕΔΗΜ έχει δημιουργήσει 3 δωρεάν χώρους στάθμευσης στη Λιγαριά και 2 σε Παλαιόκαστρο και Μονοναύτη. Προσθέσαμε ένα πάρκινγκ έξτρα φέτος δωρεάν για τους επισκέπτες των παραλιών. Οι ανθρώποι είναι αισιόδοξοι. Τώρα, παρά τα άλλα χρόνια, μου φαίνεται ότι και τώρα έχει κόσμο. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν έχει κόσμο. Οι δικοί μας, άμα δεν ανοίξει ο καιρός να κάνει ζέστες και τα λοιπά, δεν βγαίνουν στις παραλίες. Βλέπω ότι τα πράγματα έχουν ξεκινήσει από νωρίς, πάνε καλά. Τώρα ευελπιστούμε να συνεχίσουν έτσι και για όλο το καλοκαίρι και να ανέβουν. Καλή χρονιά φαίνεται να είναι. Είναι πολύ ωραία εδώ. Μόλις ήρθαμε. Θα απολαύσουμε τον ήλιο και λίγες μπύρες. Το τοπίο είναι όμορφο. Οι τιμές είναι καλές. Γάλλοι, Γερμανοί και Άγγλοι είναι οι πρώτοι επισκέπτες στην Αγία Πελαγία, με τους καταστηματάρχες να εκφράζουν αισιοδοξία τους για τη φετινή τουριστική σεζόν. Ωστόσο, το ενεργειακό κόστος ανεβάζει τις τιμές στον χώρο της εστίασης αλλά και στα θαλάσσια σπορ. Και εμείς που χρησιμοποιούμε βενζίνα στα θαλάσσια σπορ, έχουν αυξηθεί τόσο που αναγκαστικά δεν γίνεται να μην αυξήσει τις τιμές. Αγοράζαμε το λίτρο τη βενζίνα 1,40-1,50 και τώρα είναι 2,20. Λόγω του ενεργειακού κόστους τα καταστήματα έχουν κάνει φέτος αυξήσεις. Εμείς κάναμε γύρω στο 10%. Σας έχει έρθει η ΔΕΗ ή ακόμα? Ο τελευταίος που ήταν πολύ πρόημος, δηλαδή τα Χριστούγεννα με 2 μήνες κλειστό το μαγαζί, ήταν 3.000. Την ίδια ώρα δρομολογούνται εξελίξεις για το έργο προστασίας και επέκτασης της παραλίας της Αγίας Πελαγίας, με τον Γιάννη Μαρή να αναφέρεται στο οραματικό αυτό έργο, το οποίο θα δώσει νέα πνοή στην τουριστική περιοχή, καθώς η παραλία θα προστατευτεί από τη διάβρωση. Έχουμε θετικά μηνύματα από την περιφέρεια, η οποία θα χρηματοδοτήσει το έργο. Με κάποιες συζητήσεις που έχουμε κάνει, υπολογίζουμε σε ένα χρόνο να ξεκινάει. Είναι η παρέμβαση η οποία περιλαμβάνει και στη θάλασσα ένα μόλο για να κόψει τον κυματισμό, τον υπόγειο που έρχεται και παίρνει την άμμο,